Καλησπέρα μάγκες, Γιώργος Κάβαλος εδώ, πίσω με ένα cash out vlog. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σπίτι μου και όπως έχετε δει και από τον τίτλο, σήμερα πετάω για Παρίσι, θα πάω εκεί για γιορτές. Είναι αρχές Δεκεμβρίου και θα κάτσω 5 μέρες. Ξέρω ότι σε αυτά τα βίντεο έχετε συνηθίσει να μπαίνω στο BMW και να οδηγάω και μετά να με πηγαίνουν με βανάκι. Απλά όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν γιατί το BMW εχθές πουλήθηκε. Εχθές το έβαλα στο καράβι να φύγει να πάει στον ιδιοκτήτη, το νέο του βασικά ιδιοκτήτη. Οπότε τώρα αναγκαστικά θα μας φτιάξει ένας φίλος μας. Σας αφήνω, περιμένω το φίλο μου να έρθει και τα υπόλοιπα θα τα πούμε από το αεροδρόμιο. Πώς νιώθεις? Μόλις περάσαμε το check-in και πάμε να βρούμε την πύλη μας. Ωραία νιώθω, ξέρω πού θα νιώθω. Είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Η πτήση είναι 3,5 ώρες. Fingers crossed, δώστε μου την καλή σας ενέργεια. Πετάμε με Transavia που είναι γαλλική. Το κακό είναι ότι τα πάντα που λένε είναι στα γαλλικά και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, αλλά νομίζω ότι άμα συμβεί κάτι θα το καταλάβουμε. Μόλις φτάσαμε και έχει πάρα πολύ κρύο, έχει 3 βαθμούς και θα πάμε να πάρουμε ένα Uber να πάμε στο σπίτι. Επειδή γενικά εδώ το Uber είναι πάρα πολύ φθηνά, δηλαδή για να πάμε φανταστείτε στο σπίτι μου λέει 29 ευρώ. Αντίστοιχα στο Λονδίνο ήθελε 140 ευρώ. Και αυτά. Μαγκές, αυτό που έγινε είναι ότι καλέσαμε ένα Uber το οποίο δεν μπορούσε να μπει στο αεροδρόμιο και δεν μπορούσε καν να το συνεννοηθώ γιατί μου μίλαγε στα γαλλικά. Οπότε το ακύρωσα και πήραμε ένα ταξί. Μόλις ήρθαμε στο Airbnb, το οποίο έχει έτσι πάρα πολύ γαλλική αισθητική και τα λοιπά, θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, αρχικά αυτή εδώ είναι η διάδρομη της πολυκατοικίας. Έχουν αυτή εδώ τη θέα, αυτό εδώ είναι διάδρομος και εδώ μπαίνεις στο δωμάτιο, είναι το κρεβάτι, έχει εδώ μέρος για φαγητό και τα λοιπά, εδώ είναι η κουζίνα και εδώ έχει πάλι ένα μπαλκόνι όπου βγάζει αυτό εδώ τον πολύ ωραίο ακάλυπτο και είναι έτσι γενικά full vibe και εδώ είναι το μπάνιο. Έχει και ισχυωτική και επιστολάκι, καλό αυτό για την ψυχική μου υγεία. Δείτε εδώ πως και η κουζίνα, ωραία sky ρεφλή γενικά. Βασικά το πιο ωραίο είναι αυτά εδώ τα μπαλκονάκια. Θα φτιάξουμε τα πράγματά μας, θα ανοίξουμε βαλίτες και τα λοιπά και μετά θα βγούμε, λογικά θα πάμε πρώτη φορά στον πύργο του Άιφελ. Μπλέξαμε. Άντε τώρα να τελειώσει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό? Είναι μια μάρκα, ναι, που έχει μόνο καλλιτικά, γι' αυτό προφανώς δεν ξέρω. Δεν ξέρω βασικά να βάζει και. Ωραία, και αυτό τώρα πόση ώρα θα πάρει ακόμα, ρε φίλε? Την αλήθεια? Ναι. Πιστεύω όλο μαζί 10 λεπτά. Μάγκες, κατεβήκαμε επιτέλους μετά από 3 ώρες ετοιμάσματος. Έχω βάλει ευρυγόνιο. Δείτε πόσο κοντά μένουμε στον πύργο του Άιφελ. Εν τω μεταξύ, η κοπέλα μου έβαλε 100.000 ρούχα. Εγώ έβαλα ένα κοντομάνικο κορτέιζ για να βγάλω φώτο. Και απλά έχω βάλει το μοκλέρ μου, ξέρω εγώ, ένα τζιν και τα νόκτα. Γενικά, μου αρέσει να φοράω λίγα ρούχα. Ρε φίλε, να είμαι άνετος, να μπορώ να είμαι στα μαγαζιά. Μπλα, 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 να μην κουβαλάω και να ζεσταίνομαι. Μάγκες, ακούστε, όσοι παίζετε στο FIFA Volta, δείτε, είναι εδώ κάποια γηπεδάκια και εκεί είναι ο πύργος του Άιφελ. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτοί οι man παίζουν μπάσκετ και μπάλα και εκεί είναι ο πύργος του Άιφελ. Πω πω, μα λέγα, man. Και εδώ ο πύργος του Άιφελ από μια καλύτερη λήψη. Quick διάλειμμα από το Παρίσι, επιστρέψαμε λίγο στην Αθήνα για να σας δώσω μια ακραία προσφορά Χριστουγέννων. Είμαι σίγουρος ότι πλησιάζουν Χριστούγεννα και δεν έχετε πάρει δώρα ούτε στους εαυτούς σας, ούτε στους δικούς σας και πόσο μάλλον στις κοπέλες σας. Αλλά είμαι εδώ για να σας φτιάξω και να σας προλάβω. Εδώ είναι τα κοσμήματα τα οποία είναι από Mar & Mar όλα και φοράω everyday. Μπορείτε να δείτε tennis chain, Cuban links, πέρλες, κάθε είδους κόσμημα από bracelets μέχρι σκουλαρίκια μέχρι τα πάντα. Θα μπορούσα να σας το κάνω wow, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έχω εκεί και κάθε πρωί παίρνω κάτι και το βάζω. Όπως τώρα φοράω τις πέρλες μου και αυτά εδώ τα ωραία bracelets. Ακούστε τώρα να δείτε. Ο κωδικός μου για το site της Mar & Mar ισχύει και είναι κάβαλο 40 με 40% έκπτωση και αν πληρώσετε με κάρτα έχετε έξτρα 10%, δηλαδή 50%. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας το δίνουμε κάθε μήνα κάποιες μέρες. Τώρα όμως, επειδή είναι Χριστούγεννα, αγοράζοντας από το site της Mar & Mar 3 κομμάτια, η Mar & Mar σας κάνει δώρο το τρίτο, τελευταίο και πιο οικονομικό. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε ένα chain, ένα bracelet και σκουλαρίκια και το τρίτο πίσω πιο οικονομικό θα είναι δώρο από τη Mar & Mar. Συν ότι με κάθε παραγγελία εγώ και η Mar & Mar σας κάνουμε δώρο 2 αλυσίδες. Είναι πάρα πολύ καλή προσφορά. Μπορείτε να πάρετε πάρα πολλά δώρα, μην σας πω σε όλη σας την οικογένεια. Μπορείτε, είναι καλή προσφορά να ψωνίσετε και εσείς και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε τώρα
για όσες μέρες ισχύει αυτός ο κωδικός. Θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή. Επειδή το site είναι πολύ μεγάλο και έχει πάρα πολλά pieces, θα σας αφήσω και 5-10 δικές μου επιλογές που προτείνω ή φοράω. Τα από την Αθήνα, εκμεταλλευτείτε το και φύγαμε να επιστρέψουμε στο Παρίσι. Λοιπόν, πρώτη στάση για φαΐ. Κάτσαμε σε ένα τυπικό εδώ ρεστοράν, πώς λέγονται αυτά, κάτω από τον πύργο. Εν τω μεταξύ γίνεται της πουτάνας και προφανώς δεν είχε να κάτσουμε, αλλά επειδή ο σερβιτόρος ήταν μονόδουλος, είδε την κοπέλα μου και μας έβαλε εδώ σε κάπου, ξέρω εγώ, που δεν έχει κανένα. Ενώ πριν μας είπε ότι δεν είναι μόνο για οικογένειες, αλλά η μονοδουλία ξέρετε ότι πάντα νικάει, ρε φίλε. Ωραία, και τώρα θα πάρουμε, ρε φίλε, να φάμε. Για να δούμε τι έχει. Μάγκες άγγελοι, λίγο καθυστερημένα. Πήρα steak με πατάτες και η κοπέλα μου πήρε το ίδιο. Με pepper sauce. Δυστυχώς το πήραμε well done και είναι λίγο μεχ. Ιδέα εδώ της κοπέλας μου, δεν πειράζει ρε φίλε, συγχωρώ. Σου αρέσει? Απλά για να υποστηρίξει το ψήσιμο, το λες. Anyway, θα φάμε κι άλλα, παιδιά. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για το γλυκό. Πήραμε κλασικά crème brûlée, αν τη λέω σωστά. Η οποία τι είναι, baby? Είναι κρέμα. Κρέμα, ναι. Καψαλισμένη, έχει καραμέλα. Ωραία, θα το δοκιμάσω, θα σας πω. Και πήραμε και την κρέπα αυτή που την ήθελε η κοπέλα μου. Λοιπόν, πάμε εδώ για τεστ crème brûlée. Ωραίο. Πολύ νόστιμο. Είναι σαν αυτές τις κρέμες που τρώγαμε μικρή. Αυτές που τις γυρνάς ανάποδα και έχουν σιρόπι πάνω. Πολύ ωραίο. Μας έχει κρεγανή ωραία κρούστα. Ναι. Μάγκες, μπήκαμε στο μετρό της Γαλλίας. Κόψαμε εισιτήριο 1,90 ολόκληρα ευρώ. Πάμε στο Le Maris, το οποίο από ό,τι μου είπαν είναι ένα μέρος με μπαράκια για τέτοια. Και αποφάσισαμε να πάμε με μετρό για να δούμε και το μετρό και να δούμε λίγο πώς θα κόβουμε εισιτήρια και τέτοια για να το πάρουμε αύριο. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε λαϊκά παιδιά. Λοιπόν, total review από μετρό. Θα του βάλω ένα 8-9 στα 10. Δεν μύριζε πάρα πολύ ωραία, αλλά ήταν σχετικά καθαρό και γρήγορο. Μαγκής, καλημέρα. Μόλις ξύπνησα, έκανα ένα μπάνιο. Έβαλα καινούριο outfit. Έβαλα το Damaged OG set. Θα βάλω τα μπαλεντσιάγκας μου. Κοιμηθήκαμε χτες πάρα πολύ νωρίς. Σήμερα ξύπνησα αντίστοιχα νωρίς. Εδώ είναι νομίζω κάπου σε 9 η ώρα. Θεωρώ ότι ακόμα καλά-καλά δεν έχει ξημερώσει. Θα κατέβω λίγο στο σούπερ μάρκετ κάτω να πάρω κάποια πραγματάκια που είναι έτσι πρώτη ανάγκη. Και μετά θα ετοιμαστούμε και θα πάμε στα μαγαζιά. Και κάπως έτσι είναι 10 η ώρα το πρωί στο Παρίσι. Πραγματικά, μάγκες, πάρα πολύ μου ντύλα, ρε φίλε. Πιο πολύ μου ντύλα και από το Λονδίνο. Ωστόσο, ο χαζός δεν πήρα μπουφάν και κάνει ψοφόκριο. Μαλάκα, τόσο κρύο. Έχω να νιώσω πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, να σου πω δύο πράγματα για τη σημερινή μέρα. Χτες ήταν η πρώτη μέρα μας εδώ. Όπως ξέρετε, ρε φίλε, και όσοι πάτε ταξίδια, συνήθως η πρώτη μέρα είναι η πιο δύσκολη. Επειδή είσαι από το αεροπλάνο, δεν ξέρεις που μένεις. Πρέπει να μπεις να βρεις που μένεις. Να βρεις πώς να μεταφέρεσαι και τέτοια. Σήμερα, λοιπόν, στόχος είναι να πάω στο Σανσέλιζε, στον Γαλερί Λαφαγέτ, το οποίο είναι ουσιαστικά όλα εμπορικά, με τα top brands. Να πάμε λοιπόν να ψωνίσουμε και στη συνέχεια θέλω να πάω και σε κάποια μνημεία, σε κάποιες γέφυρες, στην Παναγία των Παρισίων και σε άλλα διάφορα τέτοια. Τα οποία, ρε φίλε, πρώτη μέρα ξέρω εγώ ούτε ξέραμε ότι υπάρχανε. Γιατί είχαμε, κλείσαμε τελευταία στιγμή, το ένα τ' άλλο, καταλάβατε. Εγώ έχω πάρα πολλές δουλειές τώρα με τα βίντεο. Anyway, αυτό και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Να ακούσετε τώρα τη μαγιά. Έχω φορέσει αυτή εδώ την μπαλακλάβα, την Damage, η οποία, αν θέλετε, γίνεται και σκούφος. Σκάει και σκάει, ωραία, καταλάβατε. Και άμα δεν θέλετε, κάνετε ένα έτσι και γίνεται μπαλακλάβα. Θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή. Έχω νομίζω μείνει 10 μπαλακλάβες. Cool shop. Μάγκες, μόλις κατεβήκαμε, Σανσέλιζε, πήραμε ταξί και δείτε τι βλέπουμε κατευθείαν. Έχει μια τεράστια Louis Vuitton και δίπλα μια τεράστια Dior. Και εκεί πέρα έχει ένα Nike Store. Θα σας πάω παντού. Θα δούμε τα πάντα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πατήσετε το κουμπί του subscribe όσοι δεν έχετε κάνει και το κουμπί του like γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο βίντεο. Και πάμε να δούμε αναλυτικά όλα τα μαγαζιά που είναι στο Σανσέλιζε. Δεσποινής, ενοχλείτε το vlog μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτο stop, Nike, Σανσέλιζε. Let's get it, boy. Τώρα μάγκες Μουντιάλ, έχει κατευθείαν εδώ όλες τις ποδοσφαιρικές του Μουντιάλ. Αυτή εδώ της Βραζιλίας. Εδώ έχει μάγκες Paris Saint-Germain. Και εδώ έχει ένα χώρο που μπορείς να πάρεις όλες τις ποδοσφαιρικές και να κάνεις δικό σου. Λοιπόν, εδώ έχει ένα wall το οποίο έχει όλη την ιστορία από τα Air Max. Air Max 1, Air Max 90,
Air Max 93, Air Max 95, Air Max 97 το OG, Air Max 2013, μάγκες ποιος τα θυμάται αυτά real, φάση να βγαίνουνε, θυμάμαι στην Nike στο Ηράκλειο τα είχε φέρει. Air Max 14, αυτά να ξέρετε ρε φίλε θα γίνουν ρετρό κάποια στιγμή. Και αυτό εδώ είναι το Air Max 2021. Εντάξει, μπορεί, καλά σε 10 χρόνια μπορεί να είναι ωραίο. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε Air Max Plus TN. Πω πω πω, έχει εδώ το blue. Έχει πάρα πολλές εμφανίσεις της Βραζιλίας, με χαλάει λίγο αυτό το τίγρε που κάνει εδώ, έχει και αυτή εδώ, τα σορτσάκια, Ultra Balkan. Και μετά εδώ πάμε Πορτογαλία. Αυτό το σορτσάκι είναι το πίσω στο πάρο. Ο cold είναι αυτή ρε φίλε. Εδώ στον κατόρφο έχει ένα που λέγεται Nike by You και μπορείς να κάνεις customize ακριβώς το δικό σου Air Force με τα δικά σου κορδόνια, τα δικά σου chips μπροστά, τις δικές σου πινέζες. Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό γιατί μου αρέσει πιο πολύ το OG, αλλά είναι πολύ ωραίο ρε φίλε. Γενικά εδώ έχει έτσι πολύ custom πράγματα. Έχει πάρα πολλά tech fleece μαζί με τη εμφάνιση της Γαλλίας. Έχει μόνο 44 ευρώ, οπότε εδώ θα κοπάρουμε. Έχει blue tech fleece και έχει και αυτό εδώ το καύλα κόκκινο μαυρό tech fleece που μπορεί να το πάρω, αλλά μπορεί να δούμε και το Paris Germain tech fleece, οπότε αφήνω ένα τέτοιο. Και αυτά εδώ είναι τα δοκιμαστήρια. Έχω πάρει να δοκιμάσω αυτή εδώ τη γαλλική και αυτή εδώ την Paris, την OG, τη φετινή. Δεύτερη προσπάθεια μάγκης, πάμε στην boutique της Paris που είναι απέναντι για να δούμε εδώ τι έχει. Λοιπόν, έχει μπλούζες του Neymar, του Mbappé, λογικά εδώ είναι και του Messi. Για να δούμε. Έχει και με το τσουλού, οπότε είναι έτσι πιο premium. Θέλω να δω τιμή μάγκες. Τιμή είναι 168 για να πάρει τον Mbappé. Λοιπόν, εδώ έχει τις γκρι, όπου οι γκρι είναι λίγο πιο φτηνές, αλλά δεν έχουν, ξέρω εγώ, το τσουλού εδώ και αυτά. Έχω πάρει ένα track να δοκιμάσω. Μάγκες, δεν ξέρω, ελπίζω να σας μεταφέρω λίγο το vibe μου. Μάγκες, έγινε το damage. Θα σας δείξω πιο αναλυτικά σε Paris Hall video τι πήρα. Μάγκες, πρώτο κοπ, PSG, tech fleece, σετάκια και τέτοια. Και πάμε να συνεχίσουμε. Σειρά έχει το Keith. Για όσους δεν ξέρετε, Keith είναι ένα retailer το οποίο έχει κάνει πάρα πολλά collabs με πάρα πολλές μάρκες. Μέσα έχει και εστιατόριο. Γενικά έχει πάρα πολύ respect στο χώρο και το Keith, σαν Keith και αυτός που το έχει, ο Ronnie Fieg. Οπότε πάμε λίγο να δούμε μέσα και πιθανό να ψωνίσουμε. Keith Paris, με το που μπαίνεις, έχει εκεί την καφετέρια και εδώ έχει πάρα πολλά διάσημα βιβλία μόδας, το Dazed, Book του Virgil Abloh, το The Ultimate Sneaker Box, Athens Riviera, baby, δες, έχει Athens Riviera βιβλίο. Και έχει εδώ και κάποιους διάσημους, κάποια διάσημα βινίλια από το Astroworld, από το Call Me If You Lost, το Weekend και εδώ έχει κάποια Beer Bricks. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει στο Keith. Τα Lakers, τα Dunk, Brick, έχει αυτό εδώ το Dunk. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, το Air Max 97, το οποίο πιθανόν να το έχει στο νούμερό μου να το πάρω τώρα. Και στη συνέχεια έχει, δεν ξέρω αυτό γιατί κάθεται εδώ, έχει τα We The Best Jordan 5 του DJ Khaled. Δείτε μάγκες πως είναι. Ακραίο, δεν πίστευα ότι αυτό θα κάθεται. Ωραία, επίσης έχει τα J Balvin διάρια. Και μετά έχει έτσι κάποια άλλα General Release Jordan 1. Και αυτό εδώ σκοτώνει ρε φίλε. Ένα περίεργο Air Force 1, αλλά όχι για τώρα, όχι για Παρίσι. Μάγκες, δείτε εδώ στο Keith. Έχει την μπλούζα που Keith Paris για όταν άνοιξε. Μπολε, μωρό μου τα 50 άρικα. You know what it is. Για να δούμε αν έχει κανένα dunk για retail. Ξεκινάμε, TN. Έχει αυτό εδώ το χακί, pass. Έχει το OG το μαύρο, το λευκό το δερμάτινο. Το OG το ασπρόμαυρο, τα μαύρα. Τίποτα το special σε TN. Και δυστυχώς ούτε σε dunk. Βέβαια έχουμε κάποια Jordan 1, πόσο γι' αυτό 120. Δύσκολο για flip. Αυτό νόμιζα ότι ήταν κάτι, δεν τέλει, δεν είναι τίποτα. Έχει αυτό εδώ το 12, 13, τι είναι. Pass. Μάγκες, όλο αυτό είναι ουρά για να μπει στη Louis Vuitton. Δείτε εδώ ουρά. Μαλάκα, ούτε στη Supreme να ήμασταν. Και δίπλα είναι η Dior εκεί πέρα. Λοιπόν, ήρθαμε Moncler. Θέλω να πάρω το Spider Jacket. Ελπίζω να το έχει. Αν δεν το έχει, θα ξενερώσω. Λοιπόν, έχει καινούργια συλλογή από Palm Angels X Moncler. Sky ωραία, ειδικά αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο. Αλλά άποψή μου είναι ρε μάγκης ότι από τη στιγμή ρε φίλο που θα πάρω Moncler, να πάρω OG Moncler. Δεν ξέρω, δεν με ενθουσιάζει πάρα πολύ αυτό το collab. Price είναι 1200. Too much. Νομίζω ξέρεις πως νιώθω. Ξέρω πολύ καλά. Μάγκες, αυτό εδώ είναι το Moncler Spider Jacket. Η αλήθεια είναι ότι ρε φίλε είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ιδιαίτερο. Σκάει πολύ περίεργα. Έχει 1250 ευρώ, είναι πάρα πολύ ακριβό ρε φίλε. Βέβαια κρατάει την αξία του και βέβαια μπορώ να πουλήσω και το μπλε Moncler μου. Δεν ξέρω τι να κάνω ρε φίλε, θέλω να πάρω και άλλα πράγματα. Let me think. Εδώ νεράκι. What is this? This is for you. It's with the Swarovski. It's not the Palm Angels that it's on. 15k. Oh my god. We send one to Kendall Jenner.
Okay. And to ASAP Rocky. Λοιπόν, μας λέει ότι αυτό το έχει πάρει η Kendall Jenner και ο ASAP Rocky και ότι κάνει 15.000. So what is this? It's a gift. I don't even know what it is inside actually. Okay. It was for the 70th anniversary of Moncler. Okay. Okay. Thank you very very much. Ευχαριστούμε τη Moncler που μας έκανε ένα δώρο. Έτσι αφήσαμε λίγο τα νεφρά μας εδώ, οπότε καλά κάνουμε. Φεύγουμε να συνεχίσουμε. Μάγκες, έχω μπει τελευταίο stop στη Lacoste. Η Lacoste εδώ καμία σχέση με τις Lacoste στο εξωτερικό. Έχουν πραγματικά όλο το stuff που θέλετε από Lacoste. Puffer jacket, tracksuits. Εδώ αυτό το μπλε το puffer που φοράει ο Morad, tracksuit μέσα. Είναι fire τα Lacoste εδώ, ρε. Λοιπόν, κάναμε ένα διάλειμμα. Είναι λίγο σαν να έχουμε παγιδευτεί στο Σανσέλιζε, γιατί είμαστε εδώ 3-4 ώρες. Λέμε ότι θα φύγουμε και δεν μπορούμε να φύγουμε. Και για να ξεκουραστούμε, ήρθαμε στο Keith, αυτή τη φορά στην καφετέρια Keith. Πάμε να σας τη δείξω λίγο. Λοιπόν, δείτε εδώ πώς είναι. Είναι πάρα πολύ instagramικά και ωραία. Αυτή εδώ είναι η κατάλογη σε Tiffany Blue χρώμα. Και θα ξεκουραστούμε εδώ, θα πάρουμε να φάμε και να πιούμε. Και στη συνέχεια θα κατέβουμε όλο το Σανσελιζέ και θα πάμε στο Παρίσι, στο κέντρο του Παρισιού, που εκεί είναι κυρίως τα πιο ψαγμένα μαγαζιά, δηλαδή Goyard, Rick Owens, τα Ρισελάδικα και αυτά. Εγώ έχω λίγο μπάτζετ ακόμα για ψώνια. Ήρθε το φαγητό, εγώ πήρα ελληνική σαλάτα, ηρωνία, αλλά ήθελα κάτι γινό, ρε φίλε, και εδώ μου έφεραν και σος. Είναι γενικά πάρα πολύ μεγάλη. Περίμενα ότι θα είναι, ξέρετε, από αυτές τις γκουρμέ τις σαλάτες απλές. Και η κοπέλα μου πήρε French toast και περιμένουμε και τον καφέ. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να περιμένω, θα ανοίξω το δώρο της Moncler, να δω τι είναι. Είναι anniversary για τα 70 χρόνια. Κάποιο μην accessory. Εγώ πιστεύω θα είναι μπρελόκ. Περνάει το smell test. Περνάει το smell test. Αυτό είναι. Φάκελη Moncler. Φάκελη. Τι αυτό είναι. Όλο αυτό το hype για αυτό. Ναι, από πίσω έχει νομίζω και χαρτιά για επιστολές και καλά. Α, ναι. Είναι κάρτες και καλά. Θα δίνω το check στους editors και στους βιντεάδες μου σε Moncler φακελάκι. Ξενέρωσα. Μα είχα νόμιζα ότι θα ήταν κάτι χρήσιμο, ήταν ένα μπελόκα μαλακά. Ναι. Μαλακά, τόσα λεφτά δώσαμε. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε την Moncler στο Παρίσι. Λοιπόν, έχω μπει στη Louis Vuitton. Λοιπόν, να σας δείξω το τι έχει. Έχει τα Louis Vuitton Trainers, τα οποία στην Αθήνα δεν τα βρίσκεις ούτε με αίτηση. Και τα έχει σε πορτοκαλί, σε πράσινο, σε denim και σε baby blue. Μάγκης μου, η μέρα συνεχίζεται. Για πρώτη φορά θα πάω σε Rick Owens store. Θα μου πεις τώρα τι δουλειά έχεις με τα Rick Owens. Δείτε, θέλω να πάρω τα Ramones και θέλω να δω αν τα έχει. Και γενικά έχω ακούσει ότι τα Rick, τα μαγαζιά, είναι πολύ όμορφα και πολύ περίεργα. Δηλαδή, στο Los Angeles store νομίζω έχει μια κούκλα του ανάποδα. Κάτι τέτοια περίεργα. Οπότε πάμε να δούμε και εκεί. Και γενικά έχω και άλλα σημειωμένα μαγαζιά που θέλω να πάω να σας δείξω. Αυτά τα λέμε τώρα εκεί. Έχουμε έρθει και δεν μας αφήνουν να μπούμε. Έχει ουρά. Κλείνει ένα τέταρτο. Ελπίζω να προλάβω να μπω. Ό,τι πιο φρέσ υπάρχει, φίλε, σε ροζ, σε δερμάτινο, σε μπλε. Δείτε εδώ. Κολλάμπ με Converse. Και εδώ πάλι κολλάμπ με Converse. Not my type. Φύγαμε από τον Rick Owens γιατί πρώτον έκλεινε και δεύτερον είχε τα παπούτσια που ήθελα, αλλά έκαναν 900 ευρώ. Και επειδή πήρα το Moncler, θέλω να είμαι λίγο slow down, γιατί έχουμε και άλλα μαγαζιά να πάμε. Και τώρα πάμε στο Galeries Lafayette, το οποίο είναι ουσιαστικά σαν τα Selfridges στο Λονδίνο. Είναι ένα τεράστιο εμπορικό, έχει πάρα πολύ hype. Να δούμε και εκεί τι έχει. Έχουμε μία ώρα, γιατί για κάποιο λόγο εδώ όλοι κλείνουν 7 και 8,5 ώρα. Δουλέψτε ρε μάνα. Και τα υπόλοιπα τα λέμε εκεί. Εδώ είναι το Galeries Lafayette και εδώ είναι στολισμένα και είναι ωραία. Πάμε να δούμε, να δούμε το hype, ρε φίλε. Λοιπόν, δοκιμάζω αυτή εδώ τη ζώνη. Είναι μια ζώνη που πάντα ήθελα. Και μ' αρέσει που δεν έχει εδώ καμιά μαλακία έτσι να πετάγεται και να με πονάει και είναι έτσι clean. Θέλω ένα size up, να δούμε αν έχει, ξέρω εγώ. Αλλά I like it. Λοιπόν, είμαι ψηλά στην Galeries Lafayette. Από εδώ είναι ωραία, αλλά σε γενικές γραμμές είναι για το. Δεν έχει τίποτα. Το σέλνει στο χάρι. Καλά, σε σχέση με το Harrods, ούτε καν. Ωραία, οι υπάλληλοι έχουν, ξέρω εγώ, δύο πελάτες στα μαγαζιά και σου λένε είμαστε full για δύο ώρες. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, ήθελα μια Burberry ζώνη και ήταν στο κινητό, δεν μου εξυπηρετούσε καν. Μάγκες, αλήθεια, αν θέλετε να ψωνίσετε, μην έρθετε καν εδώ. Πηγαίνετε κατευθείαν σε κάποιες boutique. Αλλά αυτό τουλάχιστον εδώ είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, πέρα είναι το Pink Mama, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ διάσημο εστιατόριο. Απλά είχε πάρα πολύ ουρά και σκεφτήκαμε έξυπνα και απλά πήγαμε και κάτσαμε στο απέναντι, όπου τώρα και αυτό έχει πολύ κόσμο. Εγώ έχω παραγγείλει ένα μπέργκερ και η κοπέλα μου έχει παραγγείλει πάλι ένα μπέργκερ και θα κάτσουμε εδώ και θα φάμε. Κάντε like, subscribe σε αυτό το βίντεο για να έρθουν πολλά πολλά περισσότερα. Λοιπόν, μάγκες, καλή μου όρεξη. Καλή σας όρεξη εσάς όσους τρώτε. Baby, καλό είναι. Αφού δεν έχει φάει ακόμα, μωρό.
Α, οκ. Ωραία, αυτά. Bye. Day νούμερο 3 στο Παρίσι. Σήμερα τίμησα τα παριζιάνικα. Φοράω το σετ που πήρα από την boutique της Paris Saint-Germain, το οποίο είναι Nike Tech Fleece X Paris Saint-Germain. Θα μπορούσα να το είχα πάρει από το site της Nike, αλλά περίμενα να έρθω να το πάρω από εδώ για να είναι πιο true. Και σήμερα για πρώτη μέρα θα πάμε να δούμε κάποια αξιοθέατα. Θα πάμε στο Λούβρο που έχουμε κλείσει. Γύρω από το Λούβρο έχει κάποια ρισελάδικα τα οποία θέλω να πάμε. Και θα πάμε να φάμε τώρα και πρωινό, οπότε θα σας πάρουμε τώρα μαζί στο πρωινό. Tickets. Φτάσαμε στον διάσημο φούρνο και πάμε να πάρουμε πρωινό, να φάμε κρουασανάκια και τέτοια. Εν τω μεταξύ έκανα μαλακία, μπορεί να σκάω τέρμα φρες, αλλά κρυώνω τις. Χρειαστώ μάλλον να πω να πάρω κάτι να βάλω στο κουφάνι. Λοιπόν, το περίεργο το οποίο συνέβη εδώ είναι ότι είχαν όλα αυτά τα κουρασάν, όλα αυτά τα πρωινά, τέλος πάντων τα γαλλικά, είχαν καφέ, είχαν λάτε, αλλά δεν είχαν νερό. Δεν είχαν νερό. Άνοιξε αυτά τα ωραία, ρε. Και αυτό εκεί. Αυτά είναι λοιπόν δύο κουρασάν σοκολάτας και αυτά είναι αλμυρά. Λοιπόν, και επειδή εδώ η περιοχή είναι έτσι πάρα πολύ hipster, πάρα πολύ urban, έχει φανταστείτε εδώ APC και έχει γύρω εδώ κάποια θρυφτάδικα, οπότε αφού είμαστε εδώ, α πούμε. Πρώτο θρυφτάδικο αυτό πίσω μου, το οποίο λέγεται Centre Commerce. Αυτό πάμε να πούμε. Είναι έτσι πολύ περιποιημένα όλα. Έχει εδώ αξεσουάρ, πολύ βέβαια ακριβά. Καλό ρισελάδικο και θρυφτάδικο. Έχει έτσι hipster ρούχα, τα οποία δεν με αντιπροσωπεύουν πολύ, αλλά οκ, okay, κάτι μπορώ να βρω. Λοιπόν, περπατήσαμε και ήρθαμε τώρα στο Λούβρο. Βέβαια, ακούστε λίγο τώρα τι γίνεται. Το Λούβρο είναι σαν ένα τεράστιο τετράγωνο, ρε φίλε. Ωραία. Δεν ξέρουμε πού είναι η είσοδος, ψάχνω την πυραμίδα, δεν την βρίσκω. Τώρα έχω έρθει εδώ σε μια πλατεία. Μα είμαι όλο νευρίασος, ρε φίλε. Προχωράω από εκεί πέρα και πήγα να πάω βρω την πυραμίδα και την είσοδο, ρε φίλε. Δεν πάει άλλο στην κατάσταση, ρε φίλε. Όλα εδώ μέσα να σκάμ. Σαν κότσο. Γιατί δεν σ' αρέσουν αυτού του έβγαλα. Όχι. Σαν γωνία λήψη μπορεί να με βγάλει σαν αυτές. Αυτό είναι γκρίνια. Τη βρήκαμε την πυραμίδα. Τώρα το μόνο που μας λείπει είναι να βρούμε την είσοδο. Και έχω πάρει εδώ το πανοφόρι της κακιάς ώρας. Το φοράει η δικιά μου γίνεται σαν προβατάκι. Τουλάχιστον είναι ζεστό. Έξω από το Σανσελιζέ, μπλουζά Paris Saint-Germain. Εντάξει, καταφέραμε. Μάγκες, για όσο έρθετε να ξέρετε ότι η είσοδος είναι μπροστά στη μεγάλη πυραμίδα. Τώρα πάμε να ανακαλύψουμε κρυμμένους πίνακες του Λιόντζο. Τι τζοντικότητα. Να σας πω ότι πληρώσαμε μέσω ίντερνετ 17 ευρώ και ότι μπήκαμε κατευθείαν, φάση σε 2 λεπτά είχαμε μπει και ούτε γενικά μας έλεγξαν πάρα πολύ, απλά το δείξαμε, ούτε καν μας το σκανάρανε. Περιμένα σαν πουλιά να τους ταΐσω. Λοιπόν, αυτό εδώ με τα αγγελάκια πίσω είναι ο έρωτας, έτσι λέει, έρος. Αυτός εδώ είναι ο Ηρακλής. Και εδώ, μάγκες, είναι η Τζοκόντα, η οποία είναι πολύ πιο μικρή από τους υπόλοιπους πίνακες, αλλά είναι ωραία. Ήρθαμε στο ελληνικό part, που εδώ είναι η Θεά Αθηνά. Λοιπόν, επόμενο stop είναι η Goyard. Και στο δρόμο για την Goyard βρήκαμε ένα μαγαζί Vivian Westwood. Για όσους ξέρετε, έχουν πολύ διάσημα σκουλαρίκια και τέτοια. Και έχουν αξεσουάρ και για κοπέλες και τα λοιπά. Έχουν αυτό εδώ το διάσημο σήμα. Και ήθελα πάντα αυτά τα σκουλαρίκια, οπότε μπορεί να τα πάρω. Goyard, η OG Goyard στο Παρίσι. Και έχει και όλο αυτό είναι ουρά για να μπεις μέσα. Η βραδιά σήμερα θα κλείσει με ένα μαγαζί εστιατόριο το οποίο μου σύστησε ένας φίλος μου. Λέγεται Ακάτα και είναι πιτσαρία, αλλά κυριλέ πιτσαρία, κρασάκι και τέτοια. Δεν ξέρω κατά πόσο με ακούτε. Πήραμε μία πίτσα στη μέση και κρασάκι κοκτέ... δεν πήραμε. Ναι, και εδώ ακουαπάνα και είναι τέτοιο το vibe εδώ, καθρέφτες και τέτοια. Λοιπόν, εγώ πήρα μία μαργαρίτα και η κοπέλα μου πήρε ένα porn star martini. Bonjour. Λοιπόν, καλημέρα μάγκες. Και σήμερα θα πάμε στις Βερσαλίες, οι οποίοι είναι κάτι κήποι, κάτι παλάτια, δεν έχω ιδέα. Εγώ από μόδα ξέρω, βασικά ούτε από μόδα. Τέλος πάντων. Και για να πάμε εκεί θα πάρουμε ένα τρένο, το οποίο θα έρθει σε 16 λεπτά και θα κάνει μισή ώρα να πάμε. Και είναι η τελευταία μέρα, έχω αγχωθεί λίγο γιατί δεν έχουμε πάει ούτε στη Supreme ούτε σε κάποια ρισελάδικα. Αλλά γενικά η φάση εδώ είναι λίγο περίεργα με το shopping. Θα σας τα πω και πιο αναλυτικά. Οπότε έχουμε ξεκινήσει με θετική ενέργεια. Περιμένουμε το τρένο και τα υπόλοιπα τα πούμε στις Βερσαλίες. Εδώ μάγκες πάμε, όπου εδώ οι φίλοι μας, what good. Έχει έναν βαθμό, κάνει κρύο. Το παλάτι εδώ πέρα, η πύλη των Βερσαλιών και λογικά από εκεί πίσω είναι η κήπη. Λοιπόν, για όσους έρθετε να ξέρετε ότι η είσοδος στους κήπους είναι δωρεάν και για να μπει στο παλάτι δίνεις 18 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει, θα δούμε τώρα. Μάγκες είναι σαν να είμαι στο Harry Potter εδώ στους διαδρόμους και να με ψάχνει ο Snape.
Αυτή εδώ είναι η κήπη των Βερσαλιών. Ωραία ήταν, τους είδαμε, πήγαμε στο παλάτι. Τώρα, back the game, πάμε να ψωνίσουμε τίποτα. Λοιπόν, επιτέλους, γυρίσαμε από τις Βερσαλίες και κάτσαμε κοντά στο σπίτι να φάμε κάτι γρήγορα, δεν έχουμε φάει τίποτα. Και μετά θα πάμε για τελευταία φορά στο Παρίσι, στο κέντρο του Παρισιού, να δούμε και τα τελευταία μαγαζιά που δεν έχουμε δει. Πόσο χαρούμενη μπορεί να σε κάνεις στο καφέ? Πάρα πολύ. Μυρίζει σοκολάτα. Μπούμε, πώς το λένε, όχι Egg Benedict. Croque Monsieur. Μάγκες μου, επιτέλους ήρθαμε στο δρόμο που είναι η Supreme και σε αυτόν τον δρόμο είναι και η Babe και η Stussy και όλα αυτά. Είμαστε στην αναζήτηση του καταστήματος Supreme. Είναι το τρίτο Supreme store που θα πάω. Έχω πάει στο Μιλάνο και στο Λονδίνο. Και κάπου εδώ τώρα θα τη βρούμε. Λοιπόν, μάγκες, ακούστε λίγο τι συμβαίνει. Είναι Πέμπτη και τις Πέμπτες κάνουν drops. Ωραία. Και έχουν μια πλατφόρμα για να μην δημιουργούνται ουρές. Και δεν με αφήνει να μπω. Βασικά δεν αφήνει κανένα που δεν είναι στο line. Οπότε φάγαμε ένα μεγάλο L. Από τη Supreme. Stussy store, let's go. Stussy puffer jackets, Stussy hoodies. Για να δούμε, θα βρω κάτι ιδιαίτερο. Μάγκης έχει αυτή εδώ τη long sleeve, το οποίο είναι Paris exclusive, αλλά δεν φοράω long sleeve, ρε φίλε. Δυστυχώς, Μάγκης L και από τη Stussy δεν είχε κάτι το οποίο να μου άρεσε. Δεν ξέρω, έτσι ένα ωραίο hoodie, ένα crewneck, ξέρω, δεν ήθελα να πάρω long sleeve. Ωραία, επόμενο stop, Babe. Δεν ξέρω, είναι σαν να έχω... Σαν να έχει καταραστεί κάποιο για το Παρίσι, ρε φίλε. Δεν έχω βρει αυτά που θέλω να βρω. Δεν χάνουμε το vibe, θα βρούμε. Θα δοκιμάσω λίγο Capri-Sun που είναι τόσο hype και δεν έχουμε στην Ελλάδα. Φτάσαμε και στο Babe Store. Κλασικό Babe Store, για να δούμε τι έχει τώρα μέσα. Babe X Ovio εδώ βιτρίνα. Έχει ένα ωραίο σκούφο. Σκούφο Babe ίσως να πάρω. Τσαντάκια εδώ. Ακραίο colorway σε Babe. Vinyl. Έχει τα χρώματα της Βραζιλίας. Όπως και αυτό. Πράσινο, κόκκινο, τα χρώματα της Gucci. Ίσως έχουμε να πάρουμε ένα από αυτά, μάγκες, και έχουν 300 ευρώ. Και αυτό είναι vibe. Και αυτό είναι vibe, αλλά not my color το beige. Αυτό εδώ είναι πιο πολύ το χρώμα μου. Μάγκες, ό,τι πιο hypebeast υπάρχει, ρε φίλε, ό,τι πιο hypebeast. Θέλω να το δοκιμάσω απλά έτσι για να βγάλω μια φώτο στο δοκιμαστήριο. Εδώ έχουμε αξεσουάρ, τα μπέιπιστα, τα διάσημα ρολόγια. Κάει πολύ ωραίο, ρε φίλε, αλλά δεν μου κάνει. Δεν πάει καθόλου με τα pants, ούτε με το μαλλί μου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, νιώθω ότι ίσως θέλω ένα size up. Δεν ξέρω, ρε φίλε, σαν μου έχουν πάει όλα στραβά με αυτό το shopping ταξίδι. Έχουμε έρθει στο πρώτο ρισελάδικο. Λέγεται Meta Paris. Έχει τα Air Force του Drake, Love You Forever. Έχει του Virgil τα πράσινα, τα off-white, από τα 3.000 ευρώ. Αυτά είναι λίγο ακριβά, αλλά άμα βρω κάτι ωραίο θα το πάρω. Last day here, let's go. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει συμβεί. Έχουμε κλείσει ένα τραπέζι σε ένα μαγαζί που είχε θέα τον πύργο του Άιφελ και πάμε και μας λέει ότι κλείσαμε σε άλλο και μας στείλανε στο άλλο που γι' αυτό έχει θέα, αλλά δεν έχει τόσο καλή θέα. Και δεν το βρίσκαμε, επειδή είναι σε ουρανοξύστη και δεν ξέραμε που είναι είσοδος. Και βρήκαμε ένα έτσι driller με τέκφλες εκεί περίεργο. Και μας το βρήκε αυτός και μου λέει στο τέλος. Μαγκά, ξέρω εγώ. Αλλά είναι vibes. Να ζήσεις μωρό μου και χρόνια πολλά.